Είμαστε σήμερα εδώ με τον Παναγιώτη, ο οποίος είχε έρθει στα ανώτερα κιλά, το οποίο ήταν τα 97, πέσαμε στα 88 σε σύντομο χρονικό διάστημα με απώλεια λίπους και ύστερα είχε ένα στόχο να τρέξει στο μαραθώνιο, που εκεί πέρα είχαμε αντίστοιχη παρακολούθηση διατροφική και με τον αγώνα και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Και Παναγιώτη, θέλω να μας πεις λίγο με το πρόγραμμα, τι αποκόμισες, τι πήρες. Μου βοήθησε πάρα πολύ στο να βλέπω τη διατροφή μου καθημερινά χωρίς να με δυσκολεύει, να ξέρω τι να τρώω χωρίς να ζορίζομαι ουσιαστικά. Και τις ποσότητες και τις θερμίδες. Δεν έχω νιώσει κάποιες ελλείψεις από τη διατροφή γενικώς. Δηλαδή τα έχω όλα μέσα και το γλυκάκι μου το έχουμε στη ομάδα. Και τις θερμίδες τις έχω όλες όσο εκεί χρειάζομαι για να μην μπαίνω παραπάνω βάρος. Και αυτό να σημειώσω κάτι είναι ο στόχος γενικότερα των προγραμμάτων. Δηλαδή να έχουμε οτιδήποτε σου αρέσει χωρίς να στερηθείς κάτι και να ξέρεις μετά και μόνος σου πώς να ισορροπείς την κάθε μέρα. Στο μαραθώνιο τι καταφέραμε. Εκεί θέλω λίγο να σταθούμε. Στο μαραθώνιο βοήθησε πάρα πολύ. Καταρχήν δεν ξέρουμε από την αρχή. Δηλαδή η υδατάθρακωση που είχαμε μέσα στην εβδομάδα, ειδικά την τελευταία, με βοήθησε πάρα πολύ στον αγώνα να μην νιώσω καθόλου ότι έχανα ενέργεια. Ήμουν πάρα πολύ καλή στο κομμάτι. Επίσης αυτό που μου βοήθησε ήταν και μετά, δηλαδή το recovery, που ήμουν πολύ κομπλέ, δεν είχα πρόβλημα. Με βοήθησε κιόλας και με το θέμα κιλών. Δηλαδή τα 2 κιλά που χάσαμε με βοήθησε πάρα πολύ στον χρόνο. Περισσότερο χρόνο έκανα, καλύτερο κιόλας. Ισχύει και μια σχετικά όχι τόσο καλή προετοιμασία. Ναι. Και στοχεύσαμε στο να φορτίσουμε και τις πηγές των ανθράκων του σώματός σου. Τώρα πάρα και θέλω να ρωτήσω πόσο σίγουρο αισθάνεσαι ότι μπορείς να κρατήσεις τον στόχο που πετύχαμε και γενικότερα με την εκπαίδευση και το coaching αλλά και τη συμβουλευτική που υπήρχε. Κοίτα, δηλαδή, μετά από τόσες συνεδρίες και με την καθοδήγηση από εδώ πέρα και από εσένα και από τα παιδιά της Μούντριπας, πλέον έχω φτιάξει δηλαδή, το πλάνο στο μυαλό μου ουσιαστικά. Δεν χρειάζεται δηλαδή, να έχω κάποιο άλλο πλάνο. Δηλαδή, ξέρω τι πρέπει να τρώω, πότε πρέπει να το τρώω. Το πιο βασικό είναι ότι με βοηθάει στο να μην ξεφεύγω. Είναι σαν να έχω. Σαν να έχει αποκτήσει μια γνώση από τον κόσμο. Ναι, ακριβώς. Με βοηθάει πάρα πολύ για όλο αυτό το κομμάτι, οπότε είμαι ευχαριστημένος αυτό το κομμάτι. Θα πρότεινε το πρόγραμμα και την όλη προσέγγιση σε ένα άτομο το οποίο θέλει να χάσει λίπος, σε ένα άτομο το οποίο θέλει να τρέξει μαραθώνιο. Εννοείται και από κάποιο άτομο που θέλει να χάσει κιλά και για κάποιον άλλο που θέλει να τρέξει το μαραθώνιο, που γενικώς θέλει να αθληθεί. Το πιο βασικό μπορώ να πω είναι ότι δεν στερήσει. Το πιο σημαντικό αυτό είναι ότι δεν είναι όσο στέρηση. Σαν κάποιες άλλες διατροφές που υπάρχουν το κλισέ με τους διατροφολόγους ότι πρέπει να τρως μήλο, μαρούλι, μήτρο, τρελίδε. Ακριβώς. Μπορεί να δώσει τα πάντα, πάμε με τον άλλον. Και είχαμε και βελτίωση γενικότερα, εύκολα γεύματα, γιατί έχει και ένα πιεστικό πρόγραμμα. Ναι, λόγω τη εργασία, ναι. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία. Αν θέλετε και εσείς αντίστοιχα να πετύχετε τον στόχο σας ή αν έχετε κάποιο αθλητικό σκοπό, μπορείτε να μας στείλετε στα στοιχεία που έχουμε στο site και να δούμε την δική σας περίπτωση, τις δικές σας ανάγκες και να ξεκινήσουμε το δικό σας ταξίδι σωματικής αλλαγής.